Χορηγός υπεραγορές Αλφα Μέγα. Υπεραγορές Αλφα Μέγα. Ναι, σαλάτα. Ναι, εγώ συγγνώμη, στρώβω λε. Πραγματικά. Πολλά γλυκά. Εγώ σήμερα έχω μια ιδέα για ό,τι σα έμεινε από κρεατικά, κοτόπουλο και γαλοπούλα. Εμεί χθε φτιάξαμε κοτόπουλο μπαναρισμένο, οπότε μια γκέμινε, είπα να το κάνουμε στη σαλάτα. Αλλά έτσι θα την κάνω πιο special, γιατί έχω φέρει και ωραία λαχανικά, κέιλ. Ναι, που είναι πολύ ωραίο, μαζί με ωραία μαρούλια. Επίσης θα φτιάξουμε πολύ ωραίο σος, γιατί πάντα στις σαλάτες το σος είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Αρέσουν πολύ τα σώσεις. Πολύ, ναι. Οπότε επειδή θα βάλω και ρόδι μέσα, θα βάλουμε και λίγο κρέμα βαλσαμικού με γεύση ρόδι, το οποίο συνδυάζω σήμερα μαζί με ελαιόλαδο, μέλι, αλάτι, πιπέρι για να φτιάξουμε το σος μας. Υλικό. Ναι, επίσης για να τονίσουμε το ρόδι, βάζω και σπόρους ρόδι και λίγη φέτα για την αντίθεση. Άρα, το... Άρα έχετε την καλημεράδα με το γλυκό. Ναι, ακριβώς. Τέλειο. Φαγητό. Ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε γιατί απέμεινε. Βέβαια, έβαλα παναρισμένο κοτόπουλο, αλλά είπαμε ότι έμεινε αυτές τις μέρες, χρησιμοποιήστε το. Μπορεί να ρόστο, μπορεί να είναι γαλοπούλα, μπορεί να είναι οδυνό. Τι λέει το σος, είναι πολύ ωραίο γλυκό. Και πιστό, ωραίο, με έτσι μου αρέσουν τα σος. Πολύ ωραίο. Ναι. Και όντως έχουν τη δεύτερη αλμυρό γλυκό. Ναι. Και το ξινούν από το τυρί. Με το ρόδι, πώς λέμε στα κυπριακά, πελαμός.